Κάλια Μπούι και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Έκκληση να στηρίξουν οικονομικά τον Μάριο Πατσαδάκη, τον νεαρό άντρα που ενεπλάκη με τη μηχανή του σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο. Απευθύνουν οι δικοί του άνθρωποι, καθώς ο 25χρονος πρέπει άμεσα να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης εκτός Κρήτης, γεγονός που επιφέρει και ένα τεράστιο οικονομικό κόστος. Ωστόσο, ξεκαθαρίζεται από την οικογένεια ότι δεν πρόκειται για έρανο, αλλά για συγκέντρωση χρημάτων σε ειδικό λογαριασμό, τον οποίο μπορείτε και να δείτε μπαίνοντας στο συγκεκριμένο θέμα του neakriti.gr. Πήρκε μανία οι καζανάριδες στην Κρήτη, καθώς προϊόν απόσταξης και όχι ρακή θα ονομάζεται πλέον το παραδοσιακό ποτό του νησιού μας, σύμφωνα με εγκύκλιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Δυναμικές αντιδράσεις από τους παραγωγούς, ζητώντας από την ΑΔΕ να πάρει εδώ και τώρα πίσω την εγκύκλιό της. Μία συγκινητική και σπουδαία κίνηση πραγματοποιείται από το Δήμο Χανίων στη μνήμη του μικρού Αντρέα, του 10χρονου παιδιού που ίδρυσε το Χαμόγελο του Παιδιού. Ανακνωρίζοντας το έργο του οργανισμού και την πραγματοποίηση του οράματος του Αντρέα, αποδίδει φόρο τιμής, ονομάζοντας μία οδό της πόλης σε οδό Αντρέα Γιαννόπουλου. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.